Χαίρετε. Γεια σας. Έχω μπροστά μου μια πολύ δύσκολη επιστολή, τόσο δύσκολη όσο δύσκολη είναι η σχέση της φίλης που γράφει το mail με τον πατέρα της. Γεια σου Θέκλα μου, ελπίζω να είσαι καλά. Σου γράφω γιατί είμαι σε απίστευτο διέξοδο. Η ιστορία μου έχει ως εξή. Στα 18 πέρασα σε μία από τις πιο δύσκολες σχολές στην Ελλάδα μετά από μια κοπιαστική χρονιά. Μπράβο. Ήμουν πάντα πολύ καλή μαθήτρια και έξυπνη, όπως επεσήμεναν οι καθηγητές μου. Γρήγορα κατάλαβα ότι η σχολή δεν με ενδιαφέρει και δεν με εγωιτεύει, ωστόσο δεν ήθελα να απογοητεύσω τους γονείς μου, επιπλέον δεν είχα στο νου μου και καμιά άλλη σχολή ως εναλλακτική επιλογή. Η πίεση που ασκούσα στον εαυτό μου για να ανταποκριθώ στη σχολή, στην ενήλικη εντό αγωγικού ζωή σου, σαν μόνη σε άλλη πόλη, με ό,τι αυτό περιλάμβανε νοικοκυριό, ανεξάρτητη ζωή, επιλογέ, κοινωνικέ και ερωτικέ σχέσει, με δυσκόλεψαν αρκετά και α μην το παραδεχόμουν. Αφού κατάλαβα ότι συχαίνω με τη σχολή, μου ήρθε η συνειδητοποίηση πως τα πρόσωπα με τα οποία έκανα παρέα δεν τέριαζα με μένα. Υπήρχε ένα πολύ τοξικό άτομο στην παρέα και προτίμησα να ξεκόψω. Η απουσία ενδιαφέροντος για τη σχολή και η μοναξιά με έφθυραν πάρα πολύ ψυχολογικά, με αποτέλεσμα εν ολίγης να πάθω μια καραμπινάτη κατάθλιψη που κράτησε για τέσσερα γεμάτα χρόνια. Σταμάτησα να ασχολούμαι με τις σπουδές μου, έκανα ψυχοθεραπεία και μετά από μεγάλη από πολύ μεγάλη δική μου προσπάθεια, συνήλθα σε μεγάλο βαθμό. Μπράβο, αγάπη μου. Ωστόσο, έπειτα έρθε και με βρήκε η ξαφνική ασθένεια και απώλεια τη μάνα μου, που με έχει σημαδέψει πάρα πολύ, αφού τη φρόντιζα στο νοσοκομείο μέχρι να φύγει από τη ζωή σε πολύ νεαρή ηλικία. Μάνα τη ήταν κάτω των 50 ετών. Η μάνα μου ήταν πάντοτε το στήριγμά μου και ένα άνθρωπο γεμάτο αγάπη και κατανόηση για όλου, και ιδίω για τα παιδιά τη. Έχτοτε έχω πέσει και έχω σηκωθεί πολλέ φορέ. Όμω τον τελευταίο χρόνο έχω κάνει την προσπάθειά μου. Καταπιάστηκα εκ νέου με τη σχολή και μέσα σε ένα χρόνο έχω ξεφορτωθεί πάρα πολλά μαθήματα. Μπράβο, αγάπη μου. Σήμερα που μιλάμε χρωστάω έξι μαθήματα από 25 και πλέον μαθήματα που είχα. Μπράβο, κορί μου. Μπράβο. Όμω έχω την ατυχία να ζω με έναν πατέρα πάρα πολύ δύσκολο και τοξικό, θα έλεγα. Δεν είναι ποτέ ευχαριστημένο με τίποτε παρά μόνο όταν εγώ και η αδερφή μου κάνουμε ακριβώς ό,τι μας λέει ή είμαστε όλη μέρα σπίτι και μπορεί να μας ελέγχει. Το χαρακτήρα αυτόν τον καταπίεζε και τον έκρυβε καλά όσο ζούσε η μητέρα μου. Εδώ θα σου πω ότι μπορεί αυτό το χαρακτήρα να τον έβγαζε πάνω στη μητέρα σου και να μην είναι τυχαίο που η μητέρα σου έφυγε και νωρίς. Δεν ξέρω από τι ασθένεια έφυγε. Εμένα ειδικά με έχει άχτι. Άχρηστη με ανεβάζει που έχω φτάσει τα 26 και δεν έχω πάρει ακόμη πτυχίο. Ανίκανη και παράσιτο με κατεβάζει αντί να με θαρρύνει που κοντεύω να τελειώσω τη σχολή και να εκπληρώσω το στόχο μου, έστω και καθυστερημένα μετά από τόσα εμπόδια. Δεν μα λέει ποτέ πω μα αγαπάει και συχνά ξυνίζει τα μούτρα του. Για παράδειγμα, όταν η μικρή μα αδερφή θέλει να βγει έξω και να μην κάτσει σπίτι μαζί του να μιζεριάσει βλέποντα τηλεόραση, ή όταν δεν δέχομαι να κάνω τι μου λέει τη στιγμή που μου το λέει, Για παράδειγμα, πώ να πλύνω τα πιάτα. Να σημειώσω επίση ότι μα μιλάει μόνο για να μα πει πόσο καλά έκανε το τάδε ή πόσο πολύ κουράζεται να τρέχει για μα και ότι είναι καταδικασμένο σαν να μα υπηρετεί συνέχεια, παρόλο που εμεί δεν του ζητάμε ούτε το παραμικρό, ούτε λεφτά. Αυτή τη στιγμή κι εγώ και αδερφή μου καλύπτουμε τα έξοδα και τι ανάγκε μα με λεφτά που μα είχε αφήσει ευτυχώ η μητέρα μου. Ή χάρη σε δικέ μου οικονομίε από παλιότερα που δούλευα, ή από χαρτζιλί και μα στέλνει όποτε μπορεί ένα συγγενή. Ο πατέρα μου συμπεριφέρεται λε και του χρωστάμε και λε και μα κάνει τη χάρη και δεν μα έχει πετάξει έξω από το σπίτι μα. Θα μου έλεγε, στέκλα σηκωθείτε και φύγετε να βρείτε ένα σπίτι μόνε. Δεν είναι τόσο εύκολο. Η αδερφή μου που είναι μικρότερη από εμένα δεν τον έχει καταλάβει ακόμη τι είναι, παρόλο που έχω προσπαθήσει πολλά και να τη εξηγήσω. Λέει πω είναι ο πατέρα μα και πρέπει να τον αγαπάμε όπω είναι. Εγώ όμω δεν αντέχω άλλο την καταπίεση, την επίκριση, τη μη αποδοχή και την υποτίμηση. Με έχει κάνει ένα με το πάτωμα. Έχω αποκοπεί από του πιο πολλού ανθρώπου γύρω μου γιατί νιώθω κομπλεξικά ότι είμαι μια αποτυχία και ένα πρόσωπο ανίκανο, αφού δεν έχω καταφέρει να πάρω ένα πτυχίο ακόμη και όπω μου λέει, βαράω μια ζωή σε έναν τοίχο. Έχουμε μαλώσει πάρα πολλέ φορέ και όποτε το ρωτάω γιατί με λέει σκουπίδι, μου απαντάει για να δω αν θα κάνει επιτέλου κάτι για να το αλλάξει. Την αδερφή μου τη λέει τεμπέλα επειδή δεν κάνει φασίνα κάθε μέρα όπω θα ήθελε εκείνο, ενώ σπουδάζει επίση σε μια πολύ δύσκολη σχολή. Και διαβάζει όλη μέρα. Να πω επίση ότι έχει τολμήσει κάποιε φορέ να μα πει εμέσω πλησαφώ ότι αν η μάνα μα ζούσε θα ντρεπόταν για μα. Αν η μάνα σα ζούσε θα τον χώριζε, πέστε του. Εγώ όποτε έχω χρήματα κάνω ψυχοθεραπεία. Όχι πολύ συχνά. Για να διαχειριστώ όλα αυτά είμαι πολύ πληγωμένη και μέσα μου κλαίω, όμως κάνω κουράγιο. Ευελπιστώ να πάρω το, πολιτό, το πτυχίο μου σύντομα και έπειτα να κάνω την άσκηση μου. Στο επάγγελμα μου για την οποία συνήθω δεν προβλέπεται αμοιβή και διαρκεί πάνω από ένα χρόνο. Πραγματικά δεν ξέρω τι να κάνω. Θα ήθελα, αν μπορεί να το κάνει, βλόγ, Θέλω πάρα πολύ να ακούσω την άποψη και τη συμβουλή σου. Σε ευχαριστώ πολύ και συγγνώμη αν σε κούρασα. Όχι, αγάπη μου, δεν με κούρασε εσύ καθόλου. Ο πατέρα σου με κούρασε που είναι απαράδεκτο. Ο πατέρα σου είναι απαράδεκτο. Λοιπόν, η αδερφή σου επειδή είναι μικρή και ακόμη δεν έχει εξελιχθεί πλήρω ο εγκέφαλό τη, δεν μπορεί να έχει την κρίση που έχει εσύ που ήδη κρίνεις και καταλαβαίνεις ότι ο πατέρας σου είναι τοξικός και προβληματικός. Και θα τολμήσω να το ξαναπώ ότι δεν είναι τυχαίο που η μητέρα σου αρρώστησε και πέθανε νωρί. Γιατί ένας άνθρωπος δεν γίνεται ξαφνικά τοξικός στην ηλικία που είναι ο πατέρα σου, από πάντοτε ήταν. Το πιο πιθανό να, τα έτρωγε έτρω όλη την τοξικότητα στη μούρη η μάνα σου, μέχρι παρόστησε γυναίκα, και τι εννοώ με αυτό ενώ ότι όλοι μας όταν γεννιόμαστε έχουμε κάποιες προδιαθέσεις για να πάθουμε κάποιες ασθένειες όταν θα κακοποιηθούμε ψυχικά όταν θα φτάσουμε στο όριά μας μπορεί να μην πάθουμε ποτέ αυτές τις ασθένειες ας ζούμε μια καλή ζωή Χωρί ιδιαίτερη πίεση, άγχο και καταπίεση, χωρί ιδιαίτερα θέματα που να μα ταλανίζουν, μπορεί να μην βγάλουμε ποτέ τι προδιαθέσει που έχουμε για οποιασδήποτε σωματικέ ή ψυχικέ ασθένειε. Αν όμω κακοποιηθούμε ψυχικά, αν καταπιεστούμε, αφάμε την τοξικότητα με το κουτάλι, θα τι βγάλουμε στην επιφάνεια αυτέ τι ασθένειε για τι οποίε έχουμε γενετική προδιάθεση. Άρα, αυτό που λέω, που το λέει επίση και η ψυχολογία υγεία, είναι ότι ένα άνθρωπο όταν ζει μια ζωή χωρί. Κατά πίεση, είναι πολύ πιο πιθανό να είναι υγιής. Όσο καταπιέζεται ένας άνθρωπος, όσο πιέζεται, όσο βιώνει αρνητικά συναισθήματα, όσο βιώνει τοξικότητα, δηλητηριώδη συμπεριφορά α, από, και συναισθήματα και διάθεση από το τέρι του συνήθως ή από ένα πρόσωπο με το οποίο ζουν μαζί, είναι πιο πιθανό να χαλάσει η υγεία του. Θα χαλάσει προς την κατεύθυνση που έχει η γενετική προδιάθεση, το οποίο όμως δεν θα το πάθαινε αν δεν κακοποιούνται. Λοιπόν, πρέπει να φύγει από εκεί μέσα. Οπωσδήποτε. Από τη στιγμή που η αδερφή σου δεν θέλει να φύγει και ακόμη δεν τον έχει καταλάβει, α την εκεί. Δεν θα πάθει κάτι περισσότερο από ότι έχει ήδη πάθει. Από τη στιγμή όμω που τα έχει βάλει ειδικά με σένα και από τη στιγμή που εσύ είσαι ο στόχο του και εσύ βρίσκεσαι στο στόχαστρο και εσύ είσαι ήδη ευαίσθητη, ήδη έχει εμφανίσει κατάθλιψη, ήδη έχει ε, παλέψει με την ψυχική σου υγεία. Δεν μου λε αν τότε που είχε πάθει καραμπινά την κατάθλιψη για τέσσερα χρόνια, αν είχε πάρει και φαρμακοθεραπεία. Λε μόνο ότι έχει κάνει ψυχοθεραπεία. Εάν δεν έχει πάρει αντικαταθλιπτική θεραπεία, ίσω να ήταν καλή ιδέα να έπαιρνε τότε αντικαταθλιπτική θεραπεία, γιατί με την αντικαταθλιπτική θεραπεία, σε συνδυασμό με την ψυχοθεραπεία, περνάει πιο γρήγορα η κατάθλιψη και τα συμπτώματα τη κατάθλιψη. Ρώτα το ψυχολόγο σου, τι ψυχολόγο που μπορεί και πηγαίνει τώρα, όσο συχνά μπορεί και πηγαίνει. Να σου πει εάν συστήνει, εάν θεωρεί ότι χρειάζεσαι παράλληλα και ανεκαταθλιπτική θεραπεία για να δυναμώσει ψυχικά και συναισθηματικά. Δεν σου λέω ότι σίγουρα χρειάζεσαι. Πε, ρώτα τον ψυχολόγο σου, τι ψυχολόγο σου να σου πει. Λοιπόν, κούκλα μου αγαπημένη, σήκω φύγε. Σήκω φύγε. Ψάξε να βρει, να πα να μείνει οπουδήποτε αλλού που να είναι καλύτερα από εκεί. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιο συγγενής, κάποια γιαγιά, κάποιος παππούς ζωντανό που να μπορεί να πα να μείνει μαζί του. Η αν υπάρχουν κάποιε φίλε σου, κάποιοι φίλοι σου που να, να μένουν μόνοι και να συγκατοικήσει μαζί του, δηλαδή να νοικιάσει ένα δωμάτιο που να είναι πολύ πιο φτηνό από το να νοικιάσει ολόκληρο σπίτι, σε παρακαλώ κορή μου φύγε από εκείνη την τοξική κατάσταση. Φύγε, γιατί είναι ό,τι δεν χρειάζεσαι. Να έχει κάποιον πάνω από το κεφάλι σου, να σε αποκαλεί άχρηστη, να σε έχει άχτη και να σου συμπεριφέρεται με όλη αυτή την αρνητικότητα και την τοξικότητα. Δεν το χρειάζεσαι αυτό το πράγμα. Έχει καταφέρει και στάθηκε στα πόδια σου, πέρασε πολύ δύσκολα πράγματα και η κατάθλιψη είναι πολύ δύσκολο πράγμα. Είναι πολύ, όχι πολύ μεγάλο μανίκι όπω το δικό μου. Πολύ δύσκολο μανίκι. Μεγάλο μανίκι, δύσκολο μανίκι η κατάθλιψη. Πολύ δύσκολο πράγμα. Η απώλεια του αγαπημένου σου γονέα επίση δύσκολο πράγμα. Και το γεγονό ότι είδε τη μάνα σου να τελειώνει και να είσαι να μαζί τη στο τέλο, αυτό σίγουρα είναι μια τραυματική εμπειρία που έχει και είναι ότι δεν χρειάζεσαι αυτή τη στιγμή τώρα που πήρε ξανά τα πάνω σου. Τώρα που πήρε μπρο, να πάρει το πτυχίο σου, να κάνει την πρακτική σου, να ξεκινήσει τη ζωή σου. Δεν είσαι υπόχρεη να φροντίζει την αδερφή σου. Είμαι σίγουρη πω αγαπά την αδερφή σου. Είμαι σίγουρη πω θέλει το καλό τη αδερφή σου. Αλλά μείνετε και οι δυο εκεί μέσα και κακοποιηθεί ψυχικά και εσύ περισσότερο που σε αυτή που τρώσαι όλη τη φάκα τώρα που λένε στην Κυπριακή Διάλεκτο. Εσύ που τρώσαι όλη τη ξεσπάει πάνω σου πρώτα. Μετά δεν θα μπορεί να βοηθήσει την αδερφή σου. Φύγε εσύ, να γλιτώσει εσύ, να δυναμώσει εσύ, ώστε όταν ξυπνήσει η αδερφή σου ή η αδερφή σου θα ξυπνήσει κάποια στιγμή, θα μεγαλώσει και θα συνειδητοποιήσει ότι ο πατέρα σου δεν συμπεριφέρεται υγιώ και, και ότι δεν χρωστάτε τίποτα σε αυτόν επειδή είναι πατέρα σα. Γιατί προφανώ είναι ένα άνθρωπο που έχει θέματα δικά του και αντί να επιλύσει τα δικά του θέματα, βγάζει το άχτι του, τα κομπλεξιλίκια του πάνω σα. Οπότε η γνώμη μου είναι να φύγει εσύ, να γλιτώσει εσύ, να διασώσεις τον εαυτό σου εσύ, ούτω ώστε μετά να μπορεί να δώσεις χείρα βοηθείας και στην αδερφή σου, χωρίς ενοχές. Χωρίς ενοχές. Δεν είναι ανάγκη να φύγετε και δυο. Φύγε εσύ και θα δεις ότι πολύ σύντομα θα ακολουθήσει και η αδερφή σου. Και όσον αφορά στο πώς θα τα βγάλεις πέρα οικονομικά, ε, καλύτερα να δουλεύεις και μια δουλειά έξτρα, part-time, part, -time, part -time. ε, μισή δουλειά, μισές ώρες τη μέρα, παράλληλα με την πρακτική σου, παρά να μην δουλεύει περισσότερο και να είσαι μέσα σε εκείνο το σπίτι που κινδυνεύει να πάθει ξανά κατάθλιψη, να πάθει και κάποια σωματική ασθένεια, όπω είπα, η μητέρα σου. Φύγε να γλιτώσει. Ούτω ώστε να είσαι καλά και να μπορεί να ζώσει και την αδερφή σου μετά. Αυτό το βίντεο εγώ το έκανα βασισμένη στο email που μου έστειλε. Θα σε παρακαλέσω να δείξει αυτό το βίντεο και στον ιστή ψυχολόγο σου και να το συζητήσετε, γιατί ο ψυχολόγο σου και η ψυχολόγο σου ο ψυχολόγο σου ή οι ψυχολόγο σου σε γνωρίζουν καλύτερα, γνωρίζουν τι ηθίκε καλύτερα από ότι εγώ που έχω διαβάσει μόνο ένα mail και θα μπορούν να σε συμβουλεύσουν πιο εξειδικευμένα. Σου στέλνω την αγάπη μου, κόρη μου, και λυπάμαι πάρα πολύ για αυτό που περνά. Και ένα μήνυμα σε όλε τι γυναίκε που ανέχονται τοξικού ανδράδε προκειμένου να μην χωρίσουν για τα παιδιά του, μη κακόν, μη κακόν. Μπορεί να φτάσετε στο σημείο που έφτασε η μητέρα τη κοπέλας αυτή, που να χάσει και η ίδια τη ζωή τη και να μην μπορεί να προστατεύσει τα παιδιά της. Πολύ να προβληματιστούμε, πάρα πολύ. Δεν ανεχόμαστε την τοξικότητα, δεν υποθάλπουμε την τοξικότητα, δεν καλύπτουμε έναν τοξικό σύντροφο. Δεν γινόμαστε αρρωγοί στο να συνεχίσει ένας άνθρωπος να είναι κακοποιητικός. Με όλη μου την αγάπη. Γεια. Yeah.